Γεια σας φίλοι μου, σήμερα είμαστε στο πανέμορφο Φινί. Ήρθαμε εδώ σε έναν ωραίο γραφικό χωριό να μαγειρέψουμε και να βρούμε ωραίες εικόνες και ωραίους ανθρώπους. Έτσι κυρία Μάρθα μου. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που ήρθατε στο χωριό μας για να δείξετε το όμορφο χωριό μας, το όμορφο Φινί. Είναι ένα πανέμορφο χωριό, πολύ όμορφο. Αξίζει να έρθεις, να μείνεις ή έστω και μια βόλτα εδώ. Βέβαια, μα είδατε τις εικόνες, είναι εξαιρετικές. Ναι. Είναι πανέμορφο, ναι. Να πούμε ότι είμαστε στο σπίτι του κοινοτάρχη, του κύριου Φυλαχτή. Είναι η μαστόρισσα του σπιτιού, η κυρία Μάρθα. Έτσι πάντα όπου έχει γυναίκα, είναι η μαστόρισσα του σπιτιού, είναι έτσι. Ναι, έτσι, έτσι. Να μην τα πω εγώ, να πω όμως ότι για να έβρουμε το Φινί πρέπει να πιάσουμε το δρόμο από Λεμεσόν προς Τρόδος, θα έβρουμε το Σαϊτά, θα πάμε κάτω Πλάτρες και θα έρθουμε εδώ στο Φινί. Θέλω όμως εσύ να μου πεις λίγα λόγια για το χωριό. Οι κάτοικοι εδώ με τι ασχολούνται? Οι κάτοικοι εδώ ασχολούνται με τη γεωργία, με την αγκαιοπλαστική. Δουλεύουν και στο Τρόδος εκεί. Έχουμε και ιχθυοτροφείο που έχει υπέστροφες και αυτά. Τα φημισμένα λουκούμια. Ναι, τα φημισμένα λουκούμια. Έχουμε δύο εστιατόρια που έχουν παραδοσιακή κουζίνα που είναι τέλεια. Έχουμε το κέντρο νεότητος και άλλο ένα καφενείο. Εδώ είσαστε κρασοχώρι, ναι, έχετε αμπέλια. Παλιά είχαν πάρα πολλά αμπέλια. Ναι. Τώρα όμως σιγά σιγά τα βγάλανε και έχουν λίγοι άνθρωποι, ας πούμε. Έχουν όμως, από όλα έχουν. Ναι. Έχουν τα μήλα τους, το κρασί τους, φτιάχνει ο κόσμος διάφορα προϊόντα δικά τους. Ναι. Αν πες ότι εγώ είμαι Λευκωσία, θέλω να έρθω μια βόρτα στο Φινί. Τι θα δω, τι έτσι τα χαρακτηριστικά. Θα δείτε την ομορφιά της φύσης που είναι πάρα πολύ ωραία. Θα δείτε τους αγκιοπλάστες μας που έχουν πάρα πολύ ωραία με την αγκιοπλαστική. Και θα δείτε και την πανέμορφη χαντάρα. Τα ενετικά γεφύρια. Η χαντάρα τι είναι, είναι καταράκτες. Ο καταράκτης που είναι εδώ στο Φινί είναι πανέμορφο. Έχει τα γεφύρια του που σας είπα, έχει τα μοναστήρια, έχει τους Αγίους Αναργύρους, αυτά τα μοναστήρια του. Έχει ζωή, έχει νέους. Έχει και νέα ζευγάρια, έχουμε και μωρά παιδιά που έχουν. Εντάξει, έχει κόσμο. Ναι. Και ξέρω ότι ο κύριος Φυλαχτής έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στους νέους, γιατί είχε ένα συνέδριο πρόσφατα εδώ στο χωριό. Ναι, που ήταν για τους νέους και ήταν υπέροχο, πάρα πολύ καλό. Ναι. Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε τις συνταγές μας και θα τα πούμε και τα διάφορα μας πιο μετά. Ωραία. Να πω ότι η κυρία Μάρθα θα μας κάνει τέλεια πιτσάκια. Και έχουμε σπάρακο πιτσάκια, τύρο πιτσάκια και ριζοπιτσάκια. Κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι ξέρουμε. Θα πω τη συνταγή και μετά θα ξεκινήσουμε ζύμωμα. Πάμε. Για τα διάφορα πιτσάκια θα χρειαστούμε για τη ζύμη 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο, 1 ποτήρι λάδι, 1 κουταλιά ξύδι, 1,5 κουταλιά του γλυκού αλάτι και 2 ποτήρια νερό χλιαρό. Για τα τυροπιτσάκια η γέμιση τούτη είναι 300 γραμμάρια τυρί έταμ ή γκούτα, 350 γραμμάρια αναρί, ανάλατη φαντάζομαι, είναι ανάλατη. 300 γραμμάρια χαλούμι, 2-3 αυγά, ένα φλιντζάνι φρέσκο δυόσμων έτσι ψιλοκομμένο, μισό κουταλάκι μοσχοκάριδο, αλάτι και πιπέρι. Για τα ριζοπιτσάκια που θέλω να σας πω ότι θέλω πολλά να τα δοκιμάσω, ένα φλιντζάνι ρύζι γλασέ, ένα κουταλάκι κανέλα, 4 κουταλιές ζάχαρη, ένα φλιντζανάκι του καφέ σταφίδες και ένα φλιντζάνι του καφέ καρύδια. Και για το πασπάλισμα θέλουμε ζάχαρη νάχνη και κανέλα. Για τα σπανακοπιτσάκια θέλουμε 3 ματσάκια σπανάκι, 2 πράσα, 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια, ένα ματσάκι μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και 100 γραμμάρια φέτα. Ναι. Ένα ματσάκι μαϊντανό στην Κύπρο είναι πολύ ο μαϊντανό. Ναι, άρα να θέλουμε... βάζω ένα ματσάκι μαϊντανό. Α, βάλεις. Βάζω ένα ματσάκι μαϊντανό. Τέλεια. Και το λάδι είναι αυτό που το σοτάρω λίγο. Ναι, σοτάρω ναι, τα κρεμμυδάκια και όλα. Τώρα, λοιπόν, και... θα ξεκινήσουμε πρώτα από τη ζύμη και μετά θα μου πεις τις γεμίσεις. Ωραία, ναι. Είμαι έτοιμη. Να πάρω τα γαντάκια μου. Να πάρεις τα γαντάκια σου. Ευχαριστώ. Μέχρι να πιω εγώ τον καφέ μου. Στην υγεία σας, φίλοι μου. Έτσι, τούτα τα αλμυράδα με θέλουν καφεδάκι. Και ευκάλε μας το καλό το σετ, γιατί άκουσα τον κύριο Φυλαχτή πριν που λαλεί ένα φεντζάρι του καφέ μας έβαλε το άτομα ήρθα μπρος, βάλει το σετ το καλό, ναι, την πρίκα. Ναι, έτσι πρέπει.
Αλίμονο. Είμαστε στο σπίτι του κύριου Φυλαχτή που γεννήθηκε. Ναι. Το... γιατί έζησε για χρόνια στην ήταν, Αθήνα. Ήταν το πατρικό της μαμάς του. Α, το πατρικό της μαμάς του. Ναι. Γι' αυτόν είδα τα πιθάρια, Ναι. Λοιπόν, έχουμε το αλεύρι. Έχουμε το αλεύρι. Μάλιστα. Ρίχνουμε το αλάτι. Το αλάτι. Ρίχνουμε το αλάτι. Ρίχνουμε το αλάτι. Ανακατεύουμε λίγο. Μάλιστα. Το ξύδι μας. Βάζουμε το ξύδι μας. Το ξύδι κάνει τραγανόν το φύλλο. Ναι, ναι. Και πιστεύω το μυστικό σου, Μάρθα μου, θα είναι το λάδι. Επειδή βάλουμε το, ένα φουτζάνι λάδι. Λάδι. Ναι. Εδώ η αναλογία μας είναι για μισό κιλό αλεύρι. Αλλά η συνταγή εμείς έβαλαμε είναι, τη συνταγή για ένα. Για ένα, ναι. Τώρα αρχίζουμε και ρίχνουμε το λάδι. Πώς το λέτε εσείς? Το ριζιάζουμε. Α, το ριζιάζουμε και εσείς ριζιάζουμε. Το έμαθα από την Κύπρο. Έλα, Μάρθα μου, εσύ από πού είσαι? Εγώ είμαι από μια κομμόπολη της Καρδίτσας, από τις Σοφάδες. Α, είναι ωραία. Μια όμορφη κομμόπολη της Καρδίτσας και είναι πολύ ωραία, αλλά έχω πολλά χρόνια που έχω φύγει. Μπράβο. Ναι. Αλλά είναι πολύ όμορφο το χωριό μας, είναι πάρα πολύ καλό. Είσαι ερωτικός μετανάστης που λέμε. Ναι, έτσι, είμαι ερωτικός μετανάστης, όντως. Ναι. Έτσι είναι, είμαι ερωτικός μετανάστης. Μπράβο. Είμαστε καλά, ήρθα εδώ, εντάξει. Πώς σου φαίνεται η ζωή στο χωριό? Όχι, μου αρέσει. Μα είσαι άνθρωπος έξω καρδιά, οπότε θεωρώ ότι οι χωριανοί εδώ σας αγκαλιάσα, ναι. Θα τους αγκάλιασε και εσύ. Πάρα πολύ, τους αγαπώ πολύ και εκείνοι με αγαπάνε πάρα πολύ. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή εγώ που ήρθα εδώ και ήμουν ξένη και δεν ήξερα κάποιον. Ναι. Και μια χαρά. Γενικά ο κόσμος είναι πολύ αγαπητός. Ναι. Εδώ. Έτσι είναι στα χωριά. Ναι, είναι έτσι. Ναι. Αλλά εγώ έσπραξα πάρα πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη τους ανθρώπους. Να είναι καλά και τους αγαπώ και εγώ πολύ. Ναι. Έτσι. Μετά θα έχουμε την κυρία Κρυστάλλα που θα μας κάνει στη Φάδο. Ναι. Και αύριο θα έχουμε την κυρία Ελένη. Την κυρία Ελένη που θα μας κάνει τραγανές πίτσες. Τέλειες. Οπότε ανυπομονώ και για τζίνο. Τέλειες, αξίζει πάρα πολύ. Και κέικ με λουκούμια να μας κάνουν. Ναι, οπότε, είναι τα παραδοσιακά μας λουκούμια και το κέικ είναι φινιώτικο. Φινιώτικο κέικ, ναι. Οπότε έτσι ζυμώνουμε μέχρι να γίνουν ψίχουλα και ας βάλω το νερό. Λοιπόν, ναι, τώρα ρίχνουμε λίγο το νερό. Ρώτησε το λίγο. Μια χαρά. Να κάνουμε ένα ζυμάρι. Ναι. Ας θέλεις ακόμα λίγο να μου πεις. Ναι, θέλω λίγο ακόμα. Λίγο. Πολύ λίγο. Και μετά το ζυμάρι τούτο είναι να το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Ναι, θα το αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί. Όχι πάρα πολύ. Έτσι, ναι. Και να σας πω ότι έκαμε και λικέρ μόλις έμπηκα σπίτι. Επειδή εμένα αρέσουν μου τα λικέρ. Θέλω να μου πεις, είπες μου τούτο είναι λικέρ βερίκοκο, χρυσόμηλο ναι, δηλαδή. Ναι, αυτό είναι χρυσόμηλο. Και το κάνεις με τα κουκούτσια γιατί μυρίζει έντονα. Αυτό είναι με τα κουκούτσια. Τι βάζεις και... δηλαδή, μπορείς να μας πεις, θυμάσαι. Τώρα ακριβώς στην αναλογία του, ναι, βάζω 150 γραμμάρια, 150 κουκούτσια. Ναι. Σπάμε 15 κουκούτσια μέσα, σπάμε, βάζουμε ζάχαρη και κονιάκ. Και το αφήνουμε αυτό και μένει... Να το πιω. Σίγουρα. Χιέστο. Να βγάλουμε την εκπομπή στο τέλος. Χιέστο, αγάπη. Να βγάλουμε τον Μενέλο, θα βγάλουμε την εκπομπή. Παντελήντα μου πιστεύκεις. Εις υγεία. Εις υγεία σας. Στην υγεία σου, αγάπη μου. Καλώς ήρθες. Τέλειο. Τέλειο, ε. Πολλά ωραίο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πολλά ωραίο. Ναι, τούτο εννοώ πάρω. Να το πάρει, βέβαια. Δικό σου. Οχ. Και τούτον είναι? Αυτό είναι λικέρ κεράσι. Κεράσι. Εγώ κεράσι, κεράσι. Λικέρ κεράσι. Κερασούλα, γλυκιά. Άντε, γύρνη πίτη. Έλα, σου, αγάπη. Εδώ στο φινί. Στην υγειά σου, αγάπη μου. Στην υγειά σου, μωρό μου. Και τούτον πολύ ωραίο. Ναι, αλλά το χρυσόμηλο επειδή με υγροσύτησα είναι top. Δεν ξανά είπε έτσι λικέρ. Μπράβο. Μπράβο. Έτοιμο λοιπόν, το ζυμαράκι να μας. Βάλουμε, ναι, να το σκεπάσω εγώ, Μάρθα μου. Κάνουμε μία αυτή, λοιπόν, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Εντάξει, αυτό το σκεπάσουμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε μπαλάκια. Α, μπαλάκια για το φυλάξουμε. Όχι, όχι. Α. Το κάνουμε μπαλάκια. Ναι. Τώρα εμείς ο χρόνος... πιέζει. Μας πιέζει και πρέπει, πρέπει να τελειώσουμε. Λοιπόν. Μπορείτε να το κόψετε δύο φορές έτσι σε μπαλάκια και ξανά το ζυμώνετε. Α,
Εντάξει, και για να ενωθεί. Για να ενωθεί και να είναι πιο τραγωνό και πιο ωραίο. Και σίγουρα να θέλεις και... Λοιπόν. Εμείς εδώ λοιπόν, επειδή έχεις το βάλουμε σε ένα σακουλάκι, ναι. Ναι, θα το κανονίσω εγώ. Ωραία. Το λοιπόν. Έλα, αγαπητή. Θα φέρουμε το σκιαρτοσάνιδο που λάλλουμε στην Κύπρο. Ναι. Τούτο που σκιαρτίζουμε τα ψωμιά. Οπότε για να μας δείξεις τα, ναι, να δείξουμε τις γεμίσεις. Ναι. Έχουμε έτοιμο ζυμαράκι. Το ωραίο, ωραίο. Και για τα, θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα τυροπιτάκια. Ναι. Φαντάζομαι ότι έτριψες το τυρί στη χοντρή μεριά του τρίφτη. Ναι, μπράβο. Έτρεψα το τυρί, το κίτρινο, την κούντα ή ένταμ. Mm-hmm. Έτρεψα το χαλούμι και την αγάρι, όλα στο χοντρό τρίφτη. Εντάξει. Μετά έριξα λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και έκοψα και το δυόσμο μέσα. Και τα ανακάτεψα όλα αυτά και έριξα και δύο αυγά. Και βάλει και λίγο μοσχοκάριδο, να έτσι για να μην... Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα... Πάμε. Τα τυροπιτσάκια. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δύο ποτηράκια ήταν ό,τι έπρεπε. Μια χαρά. Με μια μέλισσα. Ναι. Τώρα είμαστε εδώ στη φύση. Και η μέλισσα κάνει και αυτή τα δικά της. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ζυμαράκι είναι για εύκολη αυτή. Όποιος είναι αρχάριος και θέλει να μάθει, μπορεί να κάνει. Μα δείτε τι ωραίο ζυμαράκι. Και να το πατήσει, να το πατήσει και να κάνει το τυροπιτάκι. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ούτε πλάστη ή μπατζάκι, όπως το λέτε εδώ. Ναι, το πατάς και γίνεται το ζυμαράκι. Έτω. Ναι, να το. Εκεί. Μια χαρά. Έχουμε ένα που κόβει εκεί που θα κόψουμε γύρω γύρω μετά. Θέλουμε να βάλουμε το κουταλάκι, είναι κουτάλι. Εντάξει, και κουταλάκι να μου δώσεις, δεν πειράζει. Είπα. Μπορούμε. Γέμιση. Γέμιση. Εδώ. Γέμιση. Έλα εδώ το συνεργείο. Κύριε, φυλακτήκαμε κανένα φεστιβάλ, είμαστε έτοιμες. Είμαστε έτοιμες για όλα. Και το γυρίζουμε να κλείσει. Ναι, είναι... το γυρίζουμε να κλείσει. Έτσι. 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 Το γυρίζουμε. Και το κλείνουμε. Έλα, κούκλα μου. Σε συμπάθησε. Ναι. Είσαι τόσο γλυκιά μου. Συμπάθησε. Τι να κάνουμε. Μια χαρά. Λοιπόν. Και μετά τα κόβουμε. Τώρα τα κόβουμε γύρω γύρω για να γίνονται και πιο όμορφα και τα βάζουμε στο ταψί μας. Πόση ώρα τα ψήνουμε? Θέλουν τουλάχιστον 35 λεπτά. Ναι, 180 βαθμούς προθερμασμένο φούρνο, ναι, έτσι. Ναι, εντάξει. 180. Μια χαρά. Και εμείς έκαναμε τα πλούσια. Και 2 λεπτά δηλαδή το ζυμάρι, ναι, είναι τέλειο. Μα είναι... Αυτό είναι πια γρήγορα. Και άκουσα τον μάστρο πριν που σου είπε ότι σε λίγα χρόνια μπορεί η Χρύσο να σε φτάσει. Δοκίμασε ένα. Καλά, η Χρύσο. Άρα είπε ότι είναι πάρα πολλά ωραία. Μια χαρά. Τέλεια. Πάντως είναι πολλά ήσυχο το χωριό, να. Έχουμε ησυχία. Ησυχία, τι ωραία που είναι. Θέλεις να κάνουμε και άλλα από αυτά ή... Όχι, τώρα να πάμε στο επόμενο. Ωραία. Θα μου πεις τα σπανακοπιτσάκια τώρα. Λίγο. Αυτά τώρα εδώ θα βάλουμε και λίγο αυγό από πάνω και θα ρίξουμε και σουσαμάκι. Α, το βάλουμε εδώ, να το βλέπει ο Παντελής μας. Ναι, βάλω το εκεί. Τώρα θα βάλουμε. Είδες που σε νοιάζουμε, α. Έτσι. Το αυγό. Αυγό. Και θα ρίξω και το σουσαμάκι. Έτσι, γιατί θέλει το σουσάμι πάνω. Μια χαρά. Τέλεια, παιδιά. Και τούτα μετά που ψήνονται, δεν πειράζει να ανοίξουν λίγο, γιατί είναι ωραίο. Και εγώ τελείω και κάνει crash crash το. Ναι, και είναι ναι. Πολύ τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη γέμιση. Ναι, για πες. Για το σπανακοπιτσάκια. Είναι το σπανάκι που φαντάζομαι το πλένεις, ναι. Το κόβεις. Ναι, το σπανάκι που το έκοψα και ναι. Αυτά. Έβαλα και πράσο, έκοψα και πράσα και έκοψα mm-hmm. και τα κρεμμυδάκια. Τα κρεμμυδάκια με το πράσο τα σοτάρισα με το λάδι. Ναι. Μετά έριξα το σπανάκι μέσα, έριξα το μαϊδανό μου και τα σούρωσα. Μετά έριξα το αλάτι μου, τα σούρωσα και τώρα όταν τα ετοιμάζουμε για να τα φτιάξουμε, βάζουμε τη φέτα. Τη φέτα, για να μια χαρά. Μέσα. Ναι.
Άρα μια πλούσια, ωραία, αρωματική. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία και στην Ελλάδα βάζουν και άνιστο, αλλά εδώ ναι, δεν σας αρέσει. Ναι, είδες που μας έμαθες. Εδώ δεν σας αρέσει. Κοίτα, ναι, εγώ τρώω τον άνιστο, έμαθα. Εγώ είπα να κάνω με άνιστο, αλλά λέω ναι, εντάξει, να κάνουμε κάτι που μια τρώμε. Χαρά. Λοιπόν. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο. Ανοίγουμε το φύλλο με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Το λικέρ σου ήταν φανταστικό, ξανά σου το. Πάρα πολλά ωραίο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Κύριε φυλακτή, πρέπει να καλό περνάς. Πίνεις κανέναν τη νύχτα. Κανέναν μεζέ. Κανέναν κιοφτέρι. Να μου γίνεται. Άμα βγεις αυτά κοιμάσαι. Κανένα σκιολίτρα έχουμε να πάρω του Κύπρου. Θα βρούμε. Θα βρούμε, μια χαρά. Ανησυχείς εσύ για όλα. Πάσουμε ένα κουταλάκι. Έλα ένα κουταλάκι. Ευχαριστώ. Η γέμιση που μόνη της είναι τόσο αρωματική και πλούσια, που φαντάζομαι ότι τα σπανακοπιτσάκια είναι τέλεια. Πολύ και ωραία. Γίνονται πολλά εύκολα με τον τρόπο που μας έδειξες. Ναι, ναι. Με πλάστη, με τίποτε. Δεν χρειάζεται, ναι, ναι. Με το χέρι σου τα γυρίζεις mm-hmm. και τα... Ποια ελληνική συνταγή σου αρέσκει πάρα πολλά, Μάρθα μου? Από φαγητό ναι, στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, όλα που έχουν σχέση με το βοδινό, αυτά. Α, με το βοδινό. Και οι πίτες μας οι παραδοσιακές στα ναι, χωριά μας, τις οποίες εντάξει και εγώ δεν τις ξέρω ιδιαίτερα, mm-hmm. που ανοίγουν το φύλλο. Η μαμά μου κάνει πολλά να είναι καλά εκεί. Ναι. Να την πιάσει να μας πει κανένα μυστικό. Πρέπει να έχουν μυστικό στο ζυμάρι. Το ζυμάρι τους στο χωριό γίνεται εκεί, ας πούμε, κάνουν. Δεν βάζουν λάδι. Βάζουν ναι, λίγο λάδι. Ναι. Σταγόνα λάδι και λίγο ξύδι και αυτά. Όπως και τούτο, αλλά δεν βάζουν το λάδι που βάζουμε εδώ. Και, τι, και μετά ζυμώνουν με νερό. Ναι, με νερό. Ναι, με νερό. Ζυμώνουν με νερό. Ναι. Από τα κυπριακά τα φαγητά, τι σου αρέσει πιο πολύ? Εντάξει, μ' αρέσουν όλα τα πιτάκια αυτά που φτιάχνουν ναι, εδώ και τα λοιπά. Εντάξει, μ' αρέσει το κολοκάσι. Α, το κολοκάσι. Τα έχω μάθει ναι, όλα. Ναι, τα ναι, κουπέρια, ναι, εντάξει, που τα κάνουμε και στην Ελλάδα. Ναι. Εκεί, εντάξει, όλα τα φαγητά μ' αρέσουν. Δεν ναι, μάνα μου, πρόβλημα. Φαίνεται είναι ότι μας αρέσουν όλα ναι, τα φαγητά. Ναι, μας φαίνεται. Τέλειωσε. Είσαι δικιά μου εσύ. Μας φαίνεται. Τι να κάνουμε. Αυτά θα τα βάλω έτσι όπως είναι στο ταψί. Λοιπόν, τα βάζουμε στο ταψί και αυτά. Μάλιστα. Τα βάζουμε και αυτά στο ταψί. Τέλεια. Εξαιρετικά. Εντάξει, τα ζυμαράκια εσείς θα τα κρατήσετε. Τώρα εμείς εδώ δεν τα κρατάμε, τα πετάμε. Αλλά εσείς θα τα κάνετε και γίνεται πολύ ναι, πιο νόστιμο ναι, στο ναι, τέλος ναι, τα ζυμαράκια. Το, λοιπόν, αυτά θα λοιπόν, τα αλήφουμε με... Αυτά, αν θέλεις, μπορείς να τα βάλεις λίγο πορτοκαλάδα έτσι από πάνω. Α, λίγο, εντάξει. Δεν βάζεις okay, τίποτα άλλο, γιατί μάλιστα, στο σπανακοπιτάκι δεν βάζεις κάτι. Το λοιπόν, πάμε. Για λοιπόν, τα ριζοπιτσάκια ναι, τώρα, λοιπόν, που είναι το καινούριο, που δεν το ήξερα ναι, εγώ. Τα ριζοπιτσάκια. Πώς το κάνουμε, τη γέμιση? Η γέμιση έχει ρύζι, γλασέ που mm-hmm, το έχουμε βράσει. Το έχουμε βράσει πολύ καλά για να μην... Άρα ψήνουμε σε μπόλικο νερό σε μπόλικο τώρα. Νερό, ναι. Έβαλε σαλάτι μέσα, βάζεις λίγο αλάτι ή όχι? Έβαλα λίγο, λίγο πολύ ελάχιστο. Ελάχιστο ναι. Το στραγγίζουμε mm-hmm, μόλις βράσει, ρίχνουμε μέσα ζάχαρη. Ρίχνουμε τις αναλογίες, ας πούμε, ζάχαρη, κανέλα, σταφίδες. Σταφίδες και καρύδια. Και καρύδια. Ναι. Μάλιστα. Πάμε, τούτο είναι ένα διαφορετικό το φύλλο, να δούμε πώς θα μας το δείξει. Το κάνουμε αλλιώς αυτό. Πάλι ανοίγουμε, έτσι. Πάλι θα ανοίξουμε και θα βάλουμε ένα πάνω στο άλλο, θα το κάνουμε. Μια χαρά. Όπω, τι γλυκό κορίτσι είναι. Μάνα μου, κυρία Μάρθα. Δώσε μου ένα κουταλάκι, σε παρακαλώ. Ένα κουταλάκι, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την όμορφη φιλοξενία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έτσι. Είναι τιμή μας που ήρθατε στο χωριό μας να δείτε, να μας γνωρίσετε, να σας γνωρίσουμε. Βέβαια, να δείχνουμε τα χωριά της Κύπρου. Που γιατί ακούμε τόσα πολλά και βλέπουμε. Ο κόσμος να σου πω, κυρία Μάρθα, ότι του αρέσουν πάρα πολλά οι εξορμήσεις ναι, στο χωριό. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και είναι ωραία να γνωρίζει τα χωριά. Έβαλες το φύλλο, η γέμιση ναι, και κλείνουμε τώρα από πάνω. Το βάζουμε από πάνω. Αυτό. Το βάζουμε από πάνω και γυρίζουμε. Έτσι.
Το γυρίζουμε έτσι, όπως γυρίζουμε και τις κολοκοτές. Μάλιστα, κάνεις κολοκοτές, είδα τα κολοκοτές. Κάνω πάρα πολλές κολοκοτές. Κάνεις κολοκοτές. Τις κολοκοτές τις έμασα εδώ, δεν τις ήξερα γιατί στην Ελλάδα δεν τις κάνουν. Λοιπόν, έτω πιτσάκι μας. Κάνω και εγώ το δικό μου. Τέλειο, το έκανες πιο όμορφο από το δικό μου. Μπορώ να το πω. Έτσι. Φανταστικό το έκανες. Μπράβο, Χρήστο μου. Πάει εδώ. Απλά... Άρα, τούτα θέλουν περίπου την ίδια ώρα ψήσιμο. Ναι, περίπου θα τα δεις για να ροκοκινήσουν, ας πούμε. Mm-hmm. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Τέλειο. Άρα, τελειώσαμε με τα πιτσάκια μας. Ναι. Και ήρθε αυτή η ωραία ώρα που μαζί με το καφεδάκι μου εγώ θα δοκιμάσω πίτσες και θα πάμε ένα διάλειμμα. Θα ξεκινήσω από το ρίζο πιτσάκι. Το φύλλο είναι φανταστικό γιατί που την ώρα που τον τζίζω φαίνεται. Και πάμε. Επειδή δεν θα μπορώ μετά, θα δοκιμάσω, πάτε διάλειμμα, κάνετε καφεδάκι και εσείς και πάλι ερχόμαστε πίσω. Κάνε κουάκουάκ! Κράτσι, κράτσι, ναι. Μετά το διάλειμμα για τις πανέμορφες εικόνες του χωριού, επιστρέψαμε, φαίνομαστε ευτυχισμένοι γιατί έτσι μπήσαμε που τα πιτσάκια της κυρίας Μάρθας και είμαστε εδώ με την κυρία Χριστάλλα από το Φινί για να μας δείξει να φτιάχνουμε έναν ωραίο στιφάδο γκουνέλι. Γεια σου κυρία Χριστάλλα μου. Γεια σου Χρήστο μου, καλωσόρισες στο χωριό. Ευχαριστώ. Είσαι άσυλα γέννημα θρέμμα του Φινιού. Ναι. Πες μου λίγα πράγματα για σένα. Πέ μου, έτσι ας σε πάρω λίγο χρόνια πίσω, πέ μου πρώτα για τους γονιούς σου. Ήταν που τα πάνω. Οι γονείς μου ήταν φινιώτες. Η μαμά μου ήταν αγκιοπλάστηνα, έκανε σταμιά. Που έχουν παράδοση το Φινί. Ναι, έχουν παράδοση. Επίσης ήταν και οι πρόγονοι μας αγκιοπλάστες. Πηγαίναν στα έκαναν πιθάρια. Η γιαγιά μου, ο παππούς μου, οι πρόγονοι μιλώ. Πηγαίναν στα διάφορα χωριά της Κύπρου, όπως στο Πισούρι. Να βάλω το κρεμμύδι εγώ, ας πω να μου πεις και μετά το δείξουμε. Στην Πάχνα, στο Κυλάνι, σε διάφορα χωριά και είχαν καμίνια εκεί και παίρναν χώμα και κάμναν πιθάκια τα οποία χρησιμεύαν για τα κρασοχώρια, για τα κρασιά. Ναι. Υπάρχουν τώρα που κάνουν ακόμα πιθάρια πάνω στο χωριό. Όχι, δεν υπάρχουν στο χωριό. Ναι. Μια τέχνη που πρέπει κάποιος να τη δείξει για να μην τα χάνουμε. Να σας πω ότι ξεκινήσαμε τη συνταγή. Υπάρχει αγκιοπλαστική όμως. Ναι, υπάρχουν τα μικρά για decoration, τα κουτσούτ και τα σταμνάκια. Να έχουμε αύριο την κυρία Ελένη που να μας τα πει. Να σας πω ότι το κρεμμύδι. Καθαρίζεις το κόφκιστο στη μέση και μετά σε φέτσες. Παντελή μου, θωρείς το πώς είναι σε φέτσες. Και θα το βάλουμε στο τηγάνι, ώσπου να πω τη συνταγή. Να πω τη συνταγή και να έρθουμε να μας εξηγήσει η κυρία Χριστάλλα ακριβώς τι κάνουμε. Για το φημισμένο κουνέλι της κυρίας Χριστάλλα Στιφάδο που είσαι και ταβέρνα, άρα σημαίνει πρέπει να είναι πολύ καλό, είναι 1,5 κιλό κουνέλι, 2 κιλά κρεμμύδια, θέλουμε 3 φλιντζάνια λάδι, σπορέλαιο δηλαδή, άρα βοσιτέλαιο, ηλιέλαιο, 1,5 φλιντζάνι ελαιόλαδο, 1 κουταλιά αλάτι, 1 κουταλάκι μαύρο πιπέρι, 6 γαρίφαλα, 2 ξυλάκια κανέλα, 6 κόκκους μαύρο πιπέρι, θέλουμε 3 τέταρτα φλιντζανιού κόκκινο ξηρό κρασί, μισό με 3 τέταρτα του φλιντζανιού ξύδι,
θέλουμε και δύο φύλλα δάφνη. Τούτα είναι τα υλικά μας. Μάλιστα. Επειδή εμείς κάνουμε τη διαδικασία, εσύ είπες μου ότι να βάλεις το λάδι, τα τρία φλιτζάνια λάδι. Ναι. Πες μου τα εσύ, κυρία Χρυσταλλά. Τρία φλιτζάνια λάδι και να καραμελώσουμε τα κρεμμύδια. Μάλιστα. Μετά όταν τα καραμελώσουμε, βάζουμε περίπου 1,5 φλιτζάνι για να κάνουμε, να τσιγαρίσουμε το κουνέλι. Άρα αφαιρούμε το τούτο που τη φωτιά, ναι, και βάλουμε μια κατσαρόλα. Έλα. Τούτο για να καραμελώσω θέλουν περίπου κανέναν 20 λεπτό, ναι. Ναι. Εν τούτα τα έτοιμα που έχουμε δαμέ. Ναι, 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 ναι. Τα καραμελωμένα. Το λοιπόν, τσιγαρίζουμε το κουνέλι μας. Παντελή μου, μπορείς να έρθεις μες στην κατσαρόλα να το δείξεις πως είναι, να σου το κάνω έτσι. Ας σου το κάνω, έλα. Έτω. Ναι, θέλουμε το έτσι να καραμελώσει καλά, να πάρει χρώμα. Τούτον είναι με το 1,5, τούτον να προσκάλει λίγο με το αλατούι και το λεμονούι. οπότε τούτον είναι το 1,5 φλιτζάνι λάδι και φέραμε το σε τούτο σημείο. Ναι, ναι. Τα κρεμμύδια. Τοποθετούμε τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Τούτο μου να δω κοινό στη μία. Ορίστε. Μπράβο. Τα ανακατεύουμε. Πώς έλεγεται η ταβέρνα που είσαι στη Λεμεσό? Όχι, στη Λεμεσό, στο Φινί. Α, στο Φινί ήταν η ταβέρνα. Α, είναι σαν τα Λεμεσό. Το Ηλιοβασίλεμα. Α, το Ηλιοβασίλεμα, μια χαρά. Πάμε μέσα το κρασί. Το κόκκινο κρασί. Κόκκινο ξηρό κρασί, ναι. Ναι, κόκκινο ξηρό κρασί. Του χορκού. Του χορκού. Βέβαια, ατ. Το ξύδι. Το ξύδι, το οποίο είναι χωριάτικο γι' αυτό. Γι' αυτό είπαμε μισό ή τρία τέταρτα, ανάλογα με το τι έχει. Επειδή είναι πολύ δυνατό. Ναι. Και είμαι εδώ. Τοποθετούμε δύο ξυλάκια κανέλα, δύο φύλλα δάφνη, μία σκελίδα σκόρδο. Μπράβο, να αρέσει και γαλάτιας μου το σκόρδο. Ένα κουταλάκι πιπέρι. Και έξι κόκκους γαρίφαλα με μαύρο πιπέρι. Α, και βάλει, περίμενε, τούτο γλίστο. Ναι, τούτο γλίστο. Α, γιατί το βάλεις έτσι μέσα? Α, έτσι σκορπίζονται τα μπαχαρικά. Και εσύ βάλεις το έτσι για να βγάλει απλά τα αρώματα. Βάλω τα όλα συμμαζεμένα για να βγάλει τα αρώματα. Α, τέλεια. Αλατούδι. Και το αλάτι μας. Έλα και το αλατούδι. Οκ, αυτό. Νερό, τώρα το φτιάσουμε. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Ήρθε και το νεράκι. Βάζουμε περίπου 6 ποτήρια. 6. Τώρα να βάλουμε 2. Αλλά να βάλουμε 2. Για το δούμε. Η διαδικασία έγινε. Ναι. Βάλαμε τα μπαχαρικά μας. Βάλαμε τη δάφνη. Την κανέλα. Και κοίτα, το κόρπο δεν το ξέρω, κύριε Χρυσταλλά. Ποιο? Τούτο. Το να βάλεις μέσα έτσι τα μπαχαρικά. Εγώ βάλω τα έτσι. Εντάξει. Εγώ παλιά τοποθετούσα τα μέσα σε μια γκουρουκλούα. Τουρπάνι, ναι. Ή έναν τούλιν λεπτό. Τώρα ήβρα μια νέα ανεφέδρεση. Ναι. Οποία βάλω τα έτσι. Και τούτον τώρα να το αφήκουμε να κοχλάσει, να το χαμηλώσουμε. Να καταστηθεί. Να καταστηθεί. Να είναι ωραία μελωμένο για να μπορούμε να το σερβίρουμε. Μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε και έτοιμο. Ναι. Αλλά μετά να φέρουμε το έτοιμο, νομίζω. Ναι. Ξεχάσαμε να φέρουμε. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα. Έχεις δύο κόρες? Μάλιστα. Πες μου να δούμε και εγγονούθια. Έχω δύο κόρες, έχω 6 εγγόνια. Να σου ζήσουν. Έχω 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Και 3 αγόρια, ίσα. Και έχει και δισέγγωνα. Ναι, έχω και 2 δισέγγωνα, 2 κοριτσάκια. Έλα σου πω, η χαρά του δισέγγωνου. Α, διπλάσια. Ω, διπλάσια, μια χαρά. Μια ήδη την ανάγκωσα, έκαμα την 3,5 χρονών και... Ναι. Μια χαρά. Τι είναι το φαΐ που τους αρέσκει άμα έρχονται στο χωριό? Α, επειδή πάντα η γιαγιά μου σκαμνίζει καλό φαΐ. Μουσακάν. Κανελόνια. Α, από τούτα όλα. Κυρία Χρυσταλλά μου, ναι. Έλα δάμε. Μάλιστα. Να μου σερβίρεις το ωραίο σου το φαΐ. Σας σερβίρω. Πες μου και τι άλλα φαγιά έκαμε στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα έκανα πέστροφα, έκανα τα παραδοσιακά φαγιά. Πάντα πώς έκαμε στην πέστροφα, γιατί είσαι τα πάνω? Στα κάρβουνα. Στα κάρβουνα. Στα κάρβουνα την έκανα. Ναι. Ορίστε.
Παντελή μου, δε το σερβιρισμένο. Και περίμενε ένα λεπτό, Παντελή μου. Περίμενε. Θέλουμε πυρούνι. Έχω ύβρα πυρουνάκι που τα μένει, σιγά που θα δοκιμάσω. Να δοκιμάσεις, βέβαια. Τι το έκαναμε για να μπει στη γνώμη σου, κατά πόσο. Του το ξέρεις, θέλεις λίγο χορκάτικο ψουμί να βουτάς λίγο μέσα. Α, ζήτα στην οικοκυρά να σου φέρει. Θα δοκιμάσω. Ζηλεύκεται, ναι. Ζηλεύκεται, ναι. Είδα σας. Μα μούσκος, μούσκος. Κυρία Χρυσταλλά μου, μουσκομυρίζει για στα χέρια σου. Ευχαριστώ πολύ. Να έχεις υγεία, να χαίρεσαι τα αγκόνια σου, τα κοπελούθια σου. Επίσης τα παιδιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές τύχες να έχουν. Ευχαριστώ. Και καλή σταδιοδρομία στο επάγγελμά σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Άρα θα σου πω, πρέπει να φάω λίγο. Ξέρω ότι άμα τρώει να μου λαλείτε, τρώεις. Πάμε μια βόλτα στο χωριό. Και επιστρέφουμε πίσω με την κυρία Μάρθα για να μας δείξει ένα πακλαβά αλλιώτικο. Κυρία Χρυστάλλα μου, ευχαριστώ σε μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Να είσαι πάντα το. Καλά. Καλώς ορίσατε στο χωριό. Ευχαριστούμε. Φύγαμε. Επιστρέψαμε από τη βόρτα στο χωριό και είμαστε εδώ με τη Μουχτάρενα, την κυρία Μάρθα. Έτσι είναι. Και θα μας δείξεις τον τέλειο πακλαβά, το στριφτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά μου. Μα είναι εντυπωσιακό. Εντάξει. Θα πάμε να δούμε τη συνταγή, γιατί κάνουμε πολλές συνταγές και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και θα επιστρέψουμε να τα φτιάξουμε. Πακλαβά στριφτό. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φύλλο κρούστας, 200 γραμμάρια καρύδια, 200 γραμμάρια αμύγδαλα, 1,5 πακέτο φρυγανιά, 1 κουταλιά κανέλα, 1 κουταλάκι γαρίφαλο. Θα χρειαστούμε επίσης 2 κουταλιές ζάχαρη και μια συσκευασία 250 γραμμάρια βούτυρων ανάλατου. Για το σιρόπι θέλουμε 3 φλιτζάνια ζάχαρη, 2 φλιτζάνια νερό, φλούδα λεμονιού και το χυμό για να μην μας ζαχαρώσει, ναι, το σιρόπι. Και ο μπακλαβάς πρέπει να είναι κρύος και το σιρόπι να είναι ζεστό. Έχει το μυστικό του. Ο μπακλαβάς πρέπει να είναι κρύος. Να βγει και να έχει κρυώσει και μετά να ρίξουμε πες ζεστό. Πες μου, κυρία Μάρθα, λοιπόν, δύο πράγματα. Πες μου για το σιρόπι. Θα το βάλουμε πάνω τη ζάχαρη με το νερό. Ναι, θα βράσει λίγο 2-3 λεπτά, όχι πολύ. Ναι, και θα το σβήσουμε. Θα το σβήσουμε, ναι. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα το ρίξει αμέσως στον μπακλαβά, γιατί θα είναι κρύος, οπότε τον περιχύνεις με μία κουτάλα από πάνω. Επίσης, όταν λέτε 1,5 πακέτο φρυγανιά, πόσο. Εννοώ το πακέτο το ολόκληρο, το 1,5 πακετάκια που είναι τα μικρά. Τα πακετάκια. Περίπου με τα φλιτζάνια πόσο θα είναι. Με τα φλιτζάνια θα είναι 3 φλιτζάνια. Α, περίμενε. Είναι το πακέτο φλιτζάνια. Παίρνει φρυγανιά που απλώσουμε πάνω τη μαρμελάδα για την αλέθη. Ναι, και την αλέθο, γιατί είναι πιο ωραία. Εντάξει. Πιο ωραία και η γεύση τη. Άρα, παίρνει εκείνε τη συσκευασία, ξέρω, που είναι φρυγανιέ που το κάνουμε η μαρμελαδούλα μα. Και τα αλέθη. Τα αλέθο, αλέθο τα καρύδια, αλέθο τα αμύγδαλα, ρίχνω την κανέλα μου, τα γαρίφαλα. Και λίγο ζάχαρη, τα ανακατεύω και είναι όλα. Λίγο χοντροκομμένα. Ναι, λίγο χοντροκομμένα για να φαίνονται. Λοιπόν. Άλλο μυστικό. Εγώ φρυγανιά, ενώ νομίζω ότι είναι φρυγανιά που βάζουμε μέσα. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, το φύλλο τώρα, μας. Το φύλλο μας. Γιατί έχει κόλπο, είδατε το, είναι έτσι τη λιχτόν ωραίο. Θα μας τα μάθει. Ναι, θα σας πω πώς θα το κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα φύλλο. Μάλιστα. Ένα φύλλο. Δίπλωσέτε μου λίγο, σε παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν. Παντελή, πιάνε κοντινό. Να, λοιπόν, τούτον εγκόλπο που πρέπει να το μάθουμε. Βάζουμε. Κυριάκο μου, σήμερα δεν σου είπα τίποτε. Είσαι χαρούμενος που σε φέραμε στην εξοχή, που έφυγες από το γερανό. Μπράβο, Κυριάκο μου. Λοιπόν, βάζουμε παντού βούτυρο. Βουτυράκι. Για να είναι τραγανό και ωραίο.
Λοιπόν, ανοίγουμε, παίρνουμε δεύτερο φύλλο. Α, θέλουμε δεύτερο φύλλο. Θέλουμε δεύτερο φύλλο. Βέβαια, τα θέλω ένα ακόμη. Τα σκεπάζουμε βέβαια γιατί αλλιώς θα μας ξεραθούν. Ναι, ναι, αλλά τώρα εμείς είμαστε λίγο... Λοιπόν, βάζουμε και σε αυτό το βουτυρό μας. Βάζουμε το βουτυράκι παντού. Έτσι, να είναι ωραίο για να μην μας μαλακώσει το φύλλο. Όχι ακόμη, μην το βάλεις. Όχι, δεν θα βάλω. Εντάξει, εντάξει. Τώρα ρίχνουμε τη γέμιση. Στο δεύτερο. Ναι, στο δεύτερο ρίχνουμε τη γέμιση. Έτσι. Άμα είσαι γυναίκα του κοινοτάρχη, βάλεις πλούσιο, δε. Έβαλα και το χέρι. Πολύ, πολύ, πολύ. Πλούσια γέμιση. Πλούσια, πλούσια. Λοιπόν, παίρνουμε το άλλο φύλλο. Μάλιστα. Το βάζουμε και αυτό εκεί. Σαν να κάνουμε τον ίδιο τρόπο. Βάζουμε εκεί και αυτό. Έτσι. 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 Λοιπόν, και ξαναρίχνουμε μία στρώση ακόμη. Μπόλικο. Ναι. Να έχει και κάτι μέσα, να μην είναι μόνο φρυγανιά και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα το διπλώνουμε. Γυρίζουμε εδώ. Ρυζιέσαι, κυλίζουμε. Εδώ γυρίζουμε. Μάλιστα. Ξανά. Και από εδώ. Έτσι, για την άλλη πλευρά και τώρα το στρίβουμε. Α, κάνεις έτσι ένα φάκελο, φαντάζομαι για να με φευκεί η γέμιση. Ναι, είναι και καταλάβεις το... Καταλάβεις τα κυπριακά μου, είναι. Καταλαβαίνω, αγάπη μου, καταλαβαίνω μόνο. Μου μάθαν πάρα πολλά. Ναι. Εδώ, όντως. Περίμενα λίγο. Δεν το κάνουμε πολύ αφράτο, λίγο το κρατάμε λιγάκι για να μην... Έτσι, να μην είναι ούτε πολύ στιχτό, αλλά ούτε και πολύ αφράτο. Λοιπόν. Τώρα θα πάρουμε το ξύλο. Μάλιστα. Και είμαι δίπλα σου. Έλα, αγάπη μου. Έλα. Λοιπόν, παίρνουμε το ξύλο μας εδώ και αυτό. Έχω αλείψει το... Το ταψί. Ναι, το ταψί. Εντάξει, με βούτυρο. Ναι, με βούτυρο ή λάδι σπορέλαιο. Και τώρα κόβουμε. Α, κόβουμε. Και το βάζουμε ανάποδα. Το βάζουμε έτσι. Μα τούτος είναι ο πιο τέλειος πακλαβάς. Ναι. Κάμε μου και φίλη μου Γιώτα ένα παρόμοιο. Τέλειος. Αλλά είναι τέλειο. Κοίτα πόσο είναι εύκολο. Και γρήγορος. Πόση ώρα ψήνουμε. Και θέλει μία ώρα σε χαμηλή φωτιά βέβαια. Χαμηλή γιατί δηλαδή. Θα σου αρπάξει το φύλλο. 160. Ναι. 160 για μία ώρα. Τι είπαμε. Βγάζουμε το αφήνουμε να κρυώσει. Ναι. Θα κρυώσει εντελώς και μετά θα έχουμε βράσει το σιρόπι. Και θα το βάλουμε και θα το ρίξουμε. Έτσι γίνεται πάρα τώρα πολύ που ωραίο. Να το βάλουμε στο ταψί, θα βάλουμε ένα άλλο βούτυρο. Ναι, να θα βάλουμε. Πάνω. Ναι. Τώρα θα βάλουμε λίγο βουτυράκι από και πάνω. Και δεν σε ρώτησα πριν, έπιασα και ρώτησα συνέχεια για το χωριό. Ναι, έχεις παιδιά. Έχω δύο αγόρια. Να σου ζήσουν. Και δύο νύφες και έχω και πέντε εγγόνια. Να σου ζήσουν, να τους χαίρεσαι. Ναι. Είναι Ελλάδα. Μένουν Αθήνα. Μένουν Αθήνα. Σου λείπουν. Σου λείπουν λίγο. Είναι όλη η οικογένειά μου στην Αθήνα. Είναι η μαμά μου, η αδερφούλα μου, εκεί, η ανιψιά μου, ο ανιψιός μου, όλο μου το φόρι. Μας βλέπουν στην Ελλάδα. Ναι. Άρα να δώκουμε πολλά φιλιά στην Ελλάδα που μας παρακολουθούν. Που με αγαπάνε και που στενοχωρηθήκανε που έφυγα την Ελλάδα. Ναι, είμαι σίγουρη. Ναι. Αλλά... Εντάξει, την άλλη φορά που να έρθουμε στο χωριό... Μπορεί να ψηθεί, είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Έχουμε βάλει και το βουτυράκι του. Την επόμενη φορά που θα έρθουμε στο χωριό, σε δύο χρόνια, τρία χρόνια με Νελάη μου, ναι, γιατί δεν το κάνουμε να έρχεστε συχνά, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Όχι, θα μας φτιάξεις πίτσες, θα μάθεις που τη μάμα να φτιάχνεις πίτσες. Θα κάνω προπόνηση. Κάνω λοιπόν, έχω να σου πω ότι τα πιτσάκια σου πριν ήταν φανταστικά. Σε ευχαριστώ. Αλήθεια. Πολύ. Με το ρύζι μου άρεσε πάρα πολλά. Ναι. Γιατί είναι κάτι που δεν ξαναδοκίμασα. Το φύλλο σου θεϊκό, λέω το στι φίλε μα για να το φτιάξουν. Το στιφάδο τη κυρία Χριστάλλα ήταν μουσκομυριστό. Ναι, έμαθα και το μυστικό για τα γαρίφαλα που τα δένει για να μένει μέσα στο φαγητό. Και τώρα θα κλείσουμε με ένα γλυκούδι. Θέλω. Απόλυτη ησυχία. Γιατί τούτο πρέπει να το ακούσετε. Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Πάλε να λαλούνε την πάλε τρώει. Ακούστε! Συγγνώμη, εν όνειρο. Πέσεις κάτω κυρία Μάστα, όσο θα πάω. Είναι πολύ ωραίος ο μπακλαβάς, αρέσει σε όλους, αρέσει και σε εμάς εδώ και το φτιάχνουμε. Κοίτα,
Εντάξει, κάνουμε είναι διάφορα. Είναι πάρα πολλά, συγγνώμη. Είναι πιο πολύ, ας πούμε, αρέσει πιο πολύ στους Έλληνες που είναι, ξέρεις, πιο σειροπιαστός, γιατί μερικοί δεν τους αρέσει εδώ είναι, είναι πάρα πολλά ωραίος. Μου αρέσει, ναι. Εντυπωσιακός και πάρα πολλά εύκολος. Ναι, πολύ εύκολος. Δηλαδή, ναι. Και σε έναν άλαμα που να κάνετε τις νύφες και του γαμπρού, έκαμετε τα εντυπωσιαστήκατε. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία, ναι, πραγματικά. Και το ωραίο του είναι ότι που δαμε που πάνω εντραγανός κάνει crash crash και από κάτω είναι το σιροπούι. Δηλαδή, είναι εσύ λάθος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις να μας πεις κάτι άλλο? Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ναι. Και που δείξαμε όλα αυτά και είδατε το χωριό μας και mm-hmm. θέλουμε να μας ξανάρθετε και να κάνουμε πιο πολλά πράγματα διαφορετικά. Mm-hmm. Διαφορετικά πράγματα. Βέβαια θα τα πούμε και αύριο. Mm-hmm. Θα τα πούμε και αύριο που θα μαγειρέψουμε με την κυρία Λέγκα. Τι είναι να μας φτιάξετε αύριο? Εγώ θα σας κάνω κολοκυθόπιτα αύριο. Mm-hmm. Μια κολοκυθόπιτα, όχι με φύλλο βέβαια, αλλά μια απλή και γρήγορη. Λελένη, τραγανές πίτες. Ναι, ναι. Θα κάνει το φινιώτικο το κέικ με τα λουκούμια. Ναι, και θα κάνει και το βοδινό, το κοκκινιστό. Ού, και το βοδινό, με το τα μακαρόνια που είναι υπέροχο και ναι. Είναι... Τούτα ήθελα. Ξέρεις γιατί σου είπα να τα πεις τα αυριανά. Συνήθως είναι έκπληξη, αλλά ήταν για να φάω και το που κάτω το σιροπούι. Για να προλάβεις. Κυρία Μάρθα μου, ευχαριστούμε καλά, για την εγκάρδια φιλοξενία. Να σε πάντα καλά. Και θα τα πούμε και αύριο. Ναι, αγαπητέ. Σε ευχαριστώ πάρα φίλοι πολύ. Φίλοι μου, είστε καλά. Τελειώσαμε και σήμερα. Εφάμε καλά. Θα τα απολαύσετε κι εσείς. Και ραντεβού αύριο στο Φινί. Αγαπώ σας πολλά. Γεια σας. Γεια σας.